ηρωάς μας, ενθουσιασμένος με το γυρισμό του υποκόμου του, αποφάσισε να ξεκινήσει γρήγορα για καινούρια εκστρατεία. Από καιρό είχε αρχίσει να κατακρίνει τον εαυτό του, γιατί σπαταλούσε το χρόνο του στην καλοπέραση αντί να φροντίζει για τη δόξα του. Πήγε λοιπόν να ευχαριστήσει το Δούκα και τη Δούκισσα και τους ανακοίνωσε πως έφευγε την άλλη μέρα το πρωί. Έτσι, την επομένη, στην ορισμένη ώρα, ο Δον Κιχώτης, ντυμένος με την παλοπλία του, παρουσιάστηκε στην αυλή καβάλα στο Ροσινάντε. Ο υποκόμος του, πάνω στο γαϊδαρό του, ήταν κοντά του και φαινόταν ευχαριστημένος. Είχε το λόγο του γι' αυτό. Πριν από λίγο, επιστάτη, σύμφωνα με τη διαταγή της Δούκισσας, του είχε δώσει κρυφά ένα πουγγί με 200 χρυσά σκούδα, που ο υποκόμος μας, αφού το έφερε στα χείλια του, το έκρυψε στον κόρφο του. Όλοι οι άνθρωποι του πύργου είχαν βγει στα παράθυρα και στα μπαλκόνια και αποχαιρετούσαν τους δύο ήρωες. Η Δούκισσα, ανάμεσα στις γυναίκες της ακολουθίας της, τους χαιρετούσε και εκείνη πολύ θερμά. Την ώρα που ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν, φάνηκε μπροστά στον πύργο ένας πάνοπλος καβαλάρης, ένα θαυμάσιο φαρί. Το πρόσωπό του ήταν κρυμμένο κάτω από την περικεφαλαία του και πάνω στην ασπίδα του ήταν χαραγμένο ένα ολόλαμπρο φεγγάρι. Ο άγνωστος, καλπάζοντας, πήγε και στάθηκε μπροστά στο Δον Κιχώτη. «Δοξασμένε πολεμιστή», είπε με περήφανη και δυνατή φωνή, «έχεις μπροστά σου τον υπότι του λευκού φεγγαριού. Η φήμη θα έχει φέρει στα αυτιά σου το όνομα τούτο εδώ και πολύ καιρό. Έρχομαι να αναμετρηθώ μαζί σου. Πρέπει να παραδεχτείς ότι η διαλεχτή της καρδιάς μου ξεπερνάει σε χάρη και ομορφιά την ξακουστή Δουλτσινέα. Αν το ομολογήσεις με το καλό, δεν θα με βάλεις στον κόπο να μονομαχήσω και να σε νικήσω, και θα με κάνεις να αποφύγω τη λύπη που θα νιώσω αν σε σκοτώσω. Αν η κακή σου μοίρα σ' αναγκάζει να πολεμήσεις, άκουσε ποιοι είναι οι όροι της μονομαχίας μας. Αν νικηθείς εσύ, υποχρεώνεσαι να γυρίσεις στο σπίτι σου, όπου θα περάσεις ένα χρόνο χωρίς να ξαναπιάσεις το σπαθί σου. Αυτή είναι η απέτησή μου. Αν πάλι νικηθώ εγώ, θα σου παραχωρήσω τα άρματά μου, το άλογό μου, τη ζωή μου και τη δόξα μου. Αποφάσισε αμέσως. Δεν μπορώ να διαθέσω για χάρη σου παρά τούτη μονάχα τη μέρα». «Υπότι του λευκού φεγγαριού», αποκρίνεται με απορία και θυμωμένος από τη μεγάλη αφθάδια του άγνωστου, «ποτέ σου δεν έχεις δει τη Δουλτσινέα. Ένα της βλέμμα μονάχα θα έφτανε για να σε πείσει ότι καμιά από τις όμορφες δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της. Σε λυπάμαι για τον παραλογισμό σου, ωστόσο τους όρους σου τους δέχομαι. Μόνο τη δόξα σου αρνιέμαι να τη δεχτώ. Δεν έχει φτάσει ακόμη η φήμη της σε μένα. Εμπρός λοιπόν, ας επωφεληθούμε γρήγορα από την μοναδική μέρα που έχεις στη διάθεσή σου. Πάρε φόρα, ετοίμασε τη λόγχη σου και ας αρχίσουμε αμέσως». Χωρίς να χάνουνε καιρό, οι δύο αντίπαλοι πήρανε φόρα και όρμησαν ο ένας πάνω στον άλλον. Το άλογο του άγνωστου υπότι, πιο μεγάλο και πιο δυνατό από το Ροσινάντε, έτρεξε σχεδόν μόνο του ολάκερη την απόσταση και χύθηκε σαν τον κεραυνό πάνω στο δύστιχο το Δον Κιχώτη. Με τη φόρα που είχε, του έδωσε μια και τον πέταξε μαζί με τα λογό του 20 βήματα πιο πέρα πάνω στην άμμο. Ο νικητής, που είχε ανασηκώσει επίτηδες τη λόγχη του για να μην χτυπήσει τον ήρωά μας, πήγε και ακούμπησε την άκρη της στο πρόσωπο του Δον Κιχώτη λέγοντας: «Αν δεν κάνετε την ομολογία που σας ζήτησα, θα πεθάνετε. Ο υπότης μας, μισολιγοθυμισμένος, μάζεψε όση δύναμη του είχε απομείνει και αποκρίθηκε με φωνή αξιολύπητη: «Η κακοτυχία ή η αδυναμία του υπότη της Δουλτσινέας
δεν την εμποδίζουν να είναι η πιο όμορφη στον κόσμο. Σκότωσέ με γρήγορα. Ο θάνατος είναι ευεργεσία για όποιον έχει χάσει την τιμή του. «Για όνομα του Θεού», είπε ο άγνωστος, «δεν έχω καμιά επιθυμία να σκοτώσω τον πιο θαυμάσιο από τους υπότες του κόσμου. Η δόξα και η ομορφιά της Δουλτσινέας ας μείνουν απείραχτες. Ακόμα και ο νικητής σας την προσκυνάει. Η μοναδική μου απέτηση είναι να σεβαστείτε τους όρους της μονομαχίας μας και να γυρίσετε στο σπίτι σας, όπου έναν ολάκερο χρόνο δεν θα αγγίξετε τα άρματά σας». «Τορκίζομαι στην πίστη του υπότη», αποκρίθηκε ο νικημένος ήρωας, «αφού αυτός ο όρκος δεν βλάπτει την τιμή της Δουλτσινέας». Αναγκαστήκαν να μεταφέρουν το δύστιχο το Δον Κιχώτη στο κρεβάτι του. Την ώρα που ο νικητής ετοιμαζόταν να φύγει, ο Δούκας και η Δούκισσα τον καλέσανε και γύρεψαν να μάθουν ποιος είναι. Εκείνος δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να απαντήσει. «Με λένε Νικόλα», είπε, «είμαι κουρέας και κατοικώ στο ίδιο χωριό με τον Δον Κιχώτη. Από καιρό τώρα λυπάμαι για την τρέλα του ευγενικού του ανθρώπου που όλοι μας τον εκτιμάμε και τον αγαπάμε. Σκεφτήκαμε μαζί με πολλούς από τους φίλους μου ότι ο μόνος τρόπος για να τον κάνουμε να έρθει στα λογικά του είναι να αποτραβηχτεί στο σπίτι του και να αναπαυθεί. Ντύθηκα λοιπόν σαν πλανόδιος υπότης για να τον νικήσω και να πετύχω το σκοπό μου. Στην πρώτη μου συνάντηση μαζί του, τότε που είχα πάρει το όνομα υπότης του καθρέφτη, δεν τα κατάφερα καλά. Όχι μόνο δεν μπόρεσα να του επιβάλλω τους όρους μου, μα λίγο έλειψε να με σκοτώσει. Σήμερα πήρα την ικανοποίησή μου, δόξασε ο Θεός. Πέτυχα το σκοπό μου. Μόνο σας παρακαλώ, εξοχότατε, να μην φανερώσετε το μυστικό που σας εμπιστεύομαι. Θα το έχετε στην ψυχή σας ότι εμποδίσατε να γιατρευτεί ένας αξιόλογος άνθρωπος που η καλοσύνη και το μυαλό του αξίζουν την αγάπη σας. «Κύριε», του αποκρίθηκε ο Δούκας, «ντρέπομαι να σας ομολογήσω ότι λυπάμαι που πέτυχα το τόσο αξιέπαινο σχέδιό σας. Θα στερήσετε τον κόσμο από μια μεγάλη ευχαρίστηση. Ποτέ ο Δον Κιχώτης φρόνιμος δεν θα αξίζει όσο ο Δον Κιχώτης τρελός. Και ακόμα μου είναι δύσκολο να παραδεχτώ ότι οι προσπάθειες και τα τεχνάσματά σας θα μπορέσουν να συνεφέρουν ένα τόσο αρρωστημένο μυαλό. Παρ' όλα αυτά, θα φυλάξω καλά το μυστικό που μου εμπιστεύεστε και σας προσφέρω με την καρδιά μου κάθε τι που θα έκανε ευχάριστη τη διαμονή σας σε ένα τόπο ξένο για σας. Στο μεταξύ, ο ήρωάς μας ήταν εξαπλωμένος στο κρεβάτι του με την καρδιά βαριά και το κορμί τσακισμένο. Ο Σάντσο προσπαθούσε να τον παρηγορήσει. «Κουράγιο, αφέντη μου», του έλεγε, «δοξάστε το Θεό που δεν έχετε τίποτα σπασμένο. Θα συνέρθετε γρήγορα, χωρίς να έχετε ανάγκη από γιατρούς αχρίαστη να είναι. Πρέπει κανένας να παίρνει τα πράγματα όπως έρχονται και να υπομένει ό,τι δεν μπορεί να ξεφύγει. Σε λίγες μέρες θα ξαναγυρίσουμε στο χωριό μας να ζήσουμε ήσυχα και χαρούμενα. Μπορεί κανένας να είναι ευτυχισμένος και χωρίς να τρέχει σε περιπέτειες. Αλήθεια, αφέντη μου», συνέχιζε ο Σάντσο, «σκεφτήκατε ποιος από τους δυο μας είναι ο πιο χαμένος σε τούτη την ιστορία? Νομίζω πως είμαι εγώ, γιατί είδα όλα μου τα όνειρα να γίνονται καπνός. Όσο και αν συχάθηκα το επάγγελμα του κυβερνήτη, θα ήθελα να δοκιμάσω και το επάγγελμα του κόντε. Αφού όμως δεν μπορείτε πια να γίνετε βασιλιάς, πώς θα γίνω εγώ κόντες? Είσαι υπερβολικός, φτωχέ μου Σάντσο»,
του αποκρίθηκε ο Δον Κιχώτης. Μου ζητάνε να αποτραβηχτώ στο σπίτι μου μοναχά για ένα χρόνο. Ύστερα, αν θέλει ο Θεός, δεν μπορεί να με εμποδίσει τίποτα να ξαναρχίσω το ευγενικό μου επάγγελμα. Τότε θα διαλέξουμε όποιο βασίλειο και όποια κομιτεία μας αρέσει. Το βλέπετε λοιπόν, αγαπημένοι μου αφέντη, τον παρηγορούσε ακόμη ο Σάντσο. Δεν πρέπει να απελπίζεστε, έχει ο καιρός γυρίσματα. Όλα θα πάνε καλά, πιστέψτε με. Ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να χάνει τις ελπίδες του. Το έλεγε και η Μακαρίτσα η μάνα μου. Ο Δον Κιχώτης έμεινε στο κρεβάτι 6 μέρες με τις φροντίδες και τις περιποίησεις του Δούκα και της Δούκισσας. Όταν ένιωσε καλύτερα, σηκώθηκε και πήγε να αποχαιρετήσει τους ευγενικούς οικοδεσπότες που έδειξαν αληθινή λύπη για την αναχώρησή του. Τους υποσχέθηκε ότι θα τους στείλει ειδήσεις του και ξεκίνησε για το χωριό του. Ήτανε μια λύπη να τον βλέπεις. Χωρίς άρματα, χωρίς σπαθί, σαν νικημένος πήγαινε καβάλα στο Ροσινάντε που κούτσενε κι αυτός από το πέσιμο. Ο Σάντσο προχωρούσε μπροστά με τα πόδια και οδηγούσε το γαϊδαρό του φορτωμένο με την πανοπλία του ηρωά μας. Ταξίδεψαν μερικές μέρες χωρίς να τους τύχει τίποτα στο δρόμο. Το βράδυ της 4ης μέρας φτάσανε σε ένα δάσος και σταματήσανε κάτω από τα δέντρα να φάνε και να περάσουν τη νύχτα τους. Δεν είχαν αποφάει καλά-καλά και ο Σάντσο ετοιμάστηκε να κοιμηθεί. «Αγαπητό μου παιδί», του είπε ο αφέντης του, «πριν να σε πάρει ο ύπνος, θέλω να σου θυμίσω κάτι πολύ σπουδαίο που πρέπει χωρίς άλλο να το κανονίσεις πριν γυρίσουμε σπίτι». «Τι πράγμα?», ρώτησε ο υποκόμος του ενώ χασμουριότανε. «Έπρεπε να στο είχε πει η καρδιά σου. Ξέχασες την υπόσχεσή σου. Θα γυρίσουμε στο χωριό χωρίς να ελευθερώσουμε από τα μάγια τη δυστυχισμένη Δουλτσινέα. Ξέρεις ποιος κρατάει την τύχη της στα χέρια του. Σου μιλάω χωρίς πίκρα και θυμό. Δεν απαιτώ τίποτα. Σε παρακαλώ μόνο για το χατήρι της παλιάς μας φιλίας». «Αλίμονο, αχ αφέντη μου», αποκρίθηκε ο υποκόμος του, «βρήκατε τον πιο κατάλληλο τρόπο για να με καταφέρετε να κάνω αυτό που θέλετε. Μα την αλήθεια όμως, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο οι καμτσικές που θα φάω εγώ θα φιλήσουν κάποιον άλλο. Τι σχέση έχει το κακόμοιρο το πετσί μου με την κυρία Δουλτσινέα? Πώς έτυχε να διαλέξουν εμένα για γιατρό της? Οι γιατροί τουλάχιστον είναι πιο τυχεροί, πληρώνονται ακόμα και αν σκοτώσουν τον άρρωστο. Εμένα, σε τούτη εδώ την υπόθεση, για να γιατρέψω τον άρρωστο, με υποχρεώνουν να φάω καμτσικές ώσπου να ματώσω χωρίς να πάρω πεντάρα?» «Μα παιδί μου, και δεν το λες τόσο καιρό. Αν είχα σκεφτεί ότι μια καλή αμοιβή θα σε είχε κάνει να αποφασίσεις αυτό που περιμένω από σένα, θα στα είχα δώσει από καιρό. Κανόνισε μόνος σου πόσα θέλεις για κάθε μια τσακ καμτσικιά. Πάρε μπροστά τα λεφτά και άρχισε». Τούτα τα λόγια άνοιξαν τα αυτιά και τα μάτια του Σάντσο. Αποφάσισε να φάει τις καμτσικές για να μεγαλώσει το μικρό κομπόδεμα που πήγαινε στη γυναίκα του. «Σύμφωνη αφέντη μου», είπε, «θα σας ευχαριστήσω, μα μη με πάρετε για παραδόπιστο. Είμαι φαμελίτης άνθρωπος και δουλεύω για τα παιδιά μου. Πόσα σκέπτεστε να μου δώσετε για τις 3.300 καμτσικές?» «Καλέ μου φίλε», αποκρίθηκε ο Δον Κιχώτης, «όλο το χρυσάφι της Βενετιάς δεν θα φτάνε να σε πληρώσω αν ήταν να πάρεις όσα αξίζει το ιατρικό σου. Βασίζομαι στην τιμιότητά σου. Κοίταξε τι λεφτά μου έχουν απομείνει και πάρε όσα θέλεις». «Όσο και να θέλω να σας ευχαριστήσω», είπε πάλι ο Σάντσο, «δεν μπορώ αφέντη μου να σας γυρέψω λιγότερο από ένα ρεάλι για τις 4 καμτσικές. Να είστε σίγουρος ότι αν ήταν για άλλον θα του γύρευα περισσότερα. Για ολόκληρη λοιπόν τη θεραπεία πρέπει να μου δώσετε
825 ρεάλια. Σας βεβαιώνω ότι δεν είναι πολλά. Θα δώσω στον εαυτό μου τέτοιες καμτσικές που κανένας δεν θα μπορέσει να πει ότι σας έκλεψα. Θα μείνετε πολύ ευχαριστημένος. Είμαι ενθουσιασμένος, Σάντσο, καλέ μου φίλε, αδερφέ μου. Δεν μπορώ να σου δείξω την ευγνωμοσύνη μου, ακόμη και αν θυσιάσω τη ζωή μου για σένα. Πότε θα αρχίσεις τη θεραπεία, παιδί μου? Αν αρχίσεις τώρα αμέσως, θα σου δώσω 100 ρεάλια ακόμα. Μα βέβαια, είπε ο Σάντσο, γιατί να περιμένω, θα αρχίσω τούτη τη στιγμή. Και αμέσως τρέχει, παίρνει τα χαλινάρια του Ροσινάντε και του γαϊδάρου του, τα δένει μαζί και κάνει ένα γερό βούρδουλα. Ύστερα πηγαίνει καμιά 20 βήματα πιο μακριά και αρχίζει να γδύνεται για να αρχίσει τη σκληρή τιμωρία του. «Φίλε μου», του λέει ο Δον Κιχώτης, βλέποντάς τον να ετοιμάζεται τόσο αποφασιστικά, «σε θερμό παρακαλώ μην ξεκινάς με τόση φόρα. Πρόσεξε να μην δώσεις τέτοιες καμτσικές που να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή σου. Έτσι όπως σε βλέπω, φοβάμαι πως θα ξεπεράσεις τον αριθμό που συμφωνήσαμε. Θα μετράω κι εγώ για να σε κάνω να σταματήσεις όταν πρέπει». «Μετράτε αν θέλετε», αποκρίνεται ο Σάντσο. «Εγώ μια φορά θα τις φάω τις ξυλιές μου κανονικά. Ωστόσο, ελπίζω να μην σκοτωθώ». Λέγοντας τούτα τα λόγια, δίνει στη γυμνή του πλάτη δύο τόσο γερές βουρδουλιές που τον κάνουν να ξεφωνήσει. Κάνει κουράγιο και δίνει άλλες δύο και ακόμη άλλες δύο, μα δεν τα καταφέρνει να πάει πιο πέρα. Σταματάει και λέει στον αφέντη του ότι την έπαθε. «Δεν έκανα καλή συμφωνία», κλαψουρίζει. «Γελάστηκα, έπρεπε να γυρέψω τα διπλά». «Εντάξει, Σάντσο», του λέει ο Δον Κιχώτης, «θα σου δώσω τα διπλά». Ο Σάντσο τότε παίρνει κουράγιο και ξαναρχίζει. Μα αντί να δίνει τις βουρδουλιές στην πλάτη του, τις δίνει ο άθλιος στα δέντρα που ήταν γύρω του. Ο Δον Κιχώτης μέσα στο σκοτάδι δεν ξεχωρίζει τίποτα. Ακούει μονάχα τον κρότο από τα χτυπήματα μαζί με τα άγρια βογγητά του Σάντσο. «Φτάνει, αγαπημένο μου παιδί», του φωνάζει ανήσυχο. «Σταμάτα, αρκετά για σήμερα. Τσακίστηκες, μέτρησα πάνω από 1000 χτυπήματα». «Όχι», αποκρίνεται ο Σάντσο, «μια που άρχισα θέλω να τελειώσω. Πρέπει να χτυπάμε το σίδερο όσο είναι ζεστό. Μόνο τραβηχτείτε πέρα, αφέντη μου». Και ξαναρχίζει τη θεραπεία με τέτοια δύναμη που δεν αφήνει ούτε κομματάκι φλούδα στα καημένα τα δέντρα που τρώγανε τις βουρδουλιές. Κάποια στιγμή δίνει ένα πολύ δυνατό χτύπημα, βγάζει μια φωνή λέγοντας «εδώ πεθαίνει ο Σάμψον» και πέφτει χάμω. Ο Δον Κιχώτης τρομοκρατημένος έτρεξε και του άρπαξε το καμτσίκι. «Σου απαγορεύω να συνεχίσεις», του είπε με δάκρυα στα μάτια. «Στοχά σου, φίλε μου. Ότι έχεις γυναίκα και παιδιά, πρέπει να ζήσεις, σε παρακαλώ, σταμάτα. Η Δουλτσινέα ας περιμένει να συνέλθεις κομμάτι». «Αφού το θέλετε», αποκρίνεται ο Σάντσο, «θα αφήσω για αύριο το τέλος αυτής της δοκιμασίας. Μόνο σας παρακαλώ, δανείστε μου το πανοφόρι σας, γιατί με μουσκεμα στον ιδρώτα και θα κρυολογήσω». Ο ηρωάς μας κουκούλωσε αμέσως με το παλτό του τον υποκόμο του και εκείνος ξάπλωσε κάτω από μια βαλανιδιά και αποκοιμήθηκε βαθιά. Μόλις ξημέρωσε, ξανάρχισαν το ταξίδι τους. Ο Δον Κιχώτης δεν τολμούσε να ρωτήσει το Σάντσο πως αισθανότανε. Εκείνος πάλι, χωρίς να του αναφέρει τίποτα σχετικό, παρακάλεσε τον αφέντη του να φροντίσουν να περάσουν τη νύχτα του σε κανένα δάσος, γιατί είχε αποφασίσει να αποτελειώσει την τιμωρία του. Thank you.
Επότες είπε στο Σάντσο να σηκωθεί και οι δυο μαζί μπήκανε στο χωριό. Οι πρώτοι άνθρωποι που συναντήσανε ήταν ο παπάς με τον κουρέα. Είχαν βγει περίπατο και μόλις αναγνώρισαν τον παλιό τους φίλο, τρέξανε να τον υποδεχτούν. Εκείνος κατέβηκε από τα λογό του, τους έσφιξε στην αγκαλιά του και ύστερα όλοι μαζί πήραν το δρόμο του σπιτιού του. Τα παιδιά του χορού τρέχαν από πίσω ξεφωνίζοντας: ο άρχοντας Δον Κιχώτης, ο Μπαρμπα Σάντσο, κύρα Τερέζα, τρέχα γρήγορα. Η Τερέζα, ακούγοντας τις φωνές, πετάχτηκε στο δρόμο μισοντημένη μαζί με την κόρη της, τη Σαντσέτα. Όταν αντίκρισε τον άντρα της να έρχεται με τα πόδια, χωρίς καμιά επίσημη στολή, έβαλε τις φωνές: «Τι χάλια είναι τούτα, άντρα μου! Πού είναι τα μάξι σου, πού είναι η ακολουθία σου, δεν έγινες κυβερνήτης?» «Όχι, κυρά μου», της αποκρίθηκε ο Σάντσο. «Μπορείς ωστόσο να με φιλήσεις, γιατί σου φέρνω λεφτά, λεφτά που κέρδισα με τον κόπο μου.» «Φίλε μου, καλέ μου φίλε», άρχισε τότε η Τερέζα, «πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, είσαι μια χαρά. Φίλησε λοιπόν την κορούλα σου που σε περιμένει, όπως περιμένουμε τη βροχή το καλοκαίρι.» Με τούτα τα λόγια, μάνα και κόρη αγκαλιάσανε το Σάντσο και τραβώντας το γάιδαρο από το καπίστρι, πήρανε το δρόμο του σπιτιού τους. Η οικονόμακη ανιψιά, μόλις αντίκρισαν το Δον Κιχώτη, έδειξαν τέτοια χαρά που ο ηρωάς μας συγκινήθηκε. Τους διηγήθηκε αμέσως πως είχε νικηθεί και πως είχε ορκιστεί να μην ξαναφορέσει τα αρματά του έναν ολόκληρο χρόνο. Ο παπάς και ο κουρέας προσπάθησαν να τον παρηγορήσουν του κάκου. Τίποτα δεν μπόρεσε να σβήσει την παλιά θλίψη που ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Τον άφησαν αφού τον συμβούλεψαν να προσέχει την υγεία του και να μην σκέφτεται τα περασμένα. Το βράδυ και την άλλη μέρα η μελαγχολία του έγινε μεγαλύτερη. Έτσι πέρασαν μερικές μέρες. Ο Δον Κιχώτης ήταν σιωπηλός και μοιάζε να μην ενδιαφέρεται για τίποτα. Δεν κοιμότανε, δεν είχε όρεξη να φάει και δεν έλεγε κανένα παράπονο. Αποζητούσε όλο ένα τη μοναξιά και έπεφτε σε βαθιά συλλογή, κρύβοντας προσεκτικά τα δάκρυα που πλημμύριζαν τα μάτια του. Μονάχα όταν πήγαινε να τον δει ο Σάντσο, τα χείλια του τα χάραζε κάποιο αχνό χαμόγελο. Ο γιατρός που φέρανε είπε ότι η αιτία της αρρώστιας ήταν η μελαγχολία του υπότη. Ο παπάς και ο κουρέας δεν φεύγανε καθόλου κοντά από το φίλο τους και ο καλός μας Σάντσο, λυπημένος και ανήσυχος, δεν έβγαινε ούτε λεπτό από την κάμαρη του αρρώστου. Το κακό όμως χειροτέρεψε και ο γιατρός, ύστερα από 6 μέρες, είπε ότι δεν έπρεπε πια να ελπίζουν. Ο Δον Κιχώτης καταλάβαινε την κατάστασή του. Ζήτησε να τον αφήσουν μόνο γιατί νίσταζε και κοιμήθηκε σχεδόν 7 ολόκληρες ώρες. Η οικονόμα και η ανιψιά του νομίσαν ότι πέθανε και άρχισαν να κλαίνε. Εκείνος όμως ξύπνησε και τους φώναξε: «Αγαπημένες μου θυγατέρες», είπε, «δοξάστε τον Πανοδύναμο, γιατί η απεριόριστη ευσπλαχνία του μου χάρισε σήμερα το πιο σημαντικό δώρο». «Ανιψιά μου», αποκρίθηκε εκείνο σιγανά, «το πιο πολύτιμο αγαθό για τον άνθρωπο είναι το λογικό». Περνάμε κάποια λόγια γιατί δεν προλαβαίνουμε και αφού πέσανε ο Δον Κιχώτης και τον έθαψαν και τον έκλαψαν, του έγραψαν και πολλά επιτύβια. Και να, το μόνο που απόμεινε και λέει: «Εδώ διαβάτη, κοίτεται, ήρωας περήφανος και τρυφερός. Αντριωμένος ήταν και είχε αρετές πολλές. Αλίμονο, αν ο πιο χαριτωμένος δεν ήτανε τρελός, θα τον ελέγανε απ' τους ανθρώπους ο πιο γνωστικός».